Η εμπορία ανθρώπων, το trafficking, όπως είναι γνωστό ευρύτερα, είναι χυδαία μορφή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Περιλαμβάνει και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά και την εργασιακή εκμετάλλευση, την εμπορία οργάνων, φτάνει μέχρι τον εξαναγκασμό παιδιών σε εγκληματικές δραστηριότητες. Αποτελεί στις μέρες μας το τρίτο μεγαλύτερο οργανωμένο έγκλημα μετά από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων. Και στην Ελλάδα η κύρια μορφή εκμετάλλευσης είναι η σεξουαλική, με το 80% των θυμάτων να είναι γυναίκες, ενώ το 1/3 των θυμάτων είναι παιδιά. Οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, που δεν αποδίδονται μόνο από τους αριθμούς και τα στατιστικά, απαιτούν σήμερα γενναία κρατική χρηματοδότηση σε υποδομές και υπηρεσίες για την πρόληψη, την καταπολέμηση, αλλά και την ουσιαστική στήριξη των θυμάτων εμπορίας. Όμως, όπως αναδείχθηκε δυστυχώς και από τους αρμόδιους φορείς στις αντίστοιχες επιτροπές της Βουλής, η όποια χρηματοδότηση κυρίως κατευθύνεται σε ένα πολυδαίδαλο και αποσπασματικό δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον εντοπισμό, στη στήριξη των θυμάτων, ακόμα και μέχρι στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, εκπαίδευσης του δικαστικού σώματος, σωμάτων ασφαλείας. Έτσι όμως, υποκαθίσταται η κρατική ευθύνη, αφήνοντας υποστελεχωμένες τις ελάχιστες κρατικές υποδομές και υπηρεσίες για την ολόπλευρη στήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Το αποτέλεσμα είναι να δυσκολεύεται ο συντονισμός του έργου των αρμοδίων επιστημονικών κρατικών φορέων, ακόμα και στην ενιαία επιστημονική αντιμετώπιση του ζητήματος. Πώς θα στηριχτεί μια γυναίκα θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όταν υπάρχουν μόλις 20 ξενώνες σε όλη την Ελλάδα για το σύνολο των κακοποιημένων γυναικών? Το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε η συνέχεια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Χρηματοδότησης των Υπηρεσιών για την Προστασία των Θυμάτων Βίας μέχρι το 2023, σημαίνει ότι πήρε μόνο μια παράταση η ημερομηνία λήξης τους. Πώς θα αναπτυχθεί η σχέση εμπιστοσύνης του θύματος με τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, άλλους επαγγελματίες, όταν δεν υπάρχει σταθερό, μόνιμο προσωπικό στις αντίστοιχες κρατικές δομές, παρά μόνο συμβασιούχοι? Την ίδια στιγμή, οι τεράστιες κρατικές ελλείψεις στις δομές παιδικής προστασίας, όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συνολικά των απροστάτευτων παιδιών. Όλα αυτά εκφράζονται με τραγικό τρόπο στις περιπτώσεις των γυναικών και των παιδιών προσφύγων που ζουν στα διάφορα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και είναι πιο ευάλωτοι στα κυκλώματα εμπορίας. Ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους αντιμετωπίζουν τα 5.028 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στη χώρα μας. Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, κορίτσια και αγόρια, που κινδυνεύουν να πέσουν στα δίχτυα κυκλωμάτων, έρχονται από χώρες που αιματοκυλίστηκαν από διάφορες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, από πολέμους και των συμμάχων της Ελλάδας. Η σημερινή συζήτηση λοιπόν στη Βουλή για την εμπορία ανθρώπων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για τις επιλογές των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, οι οποίες ενέπλεξαν και εμπλέκουν τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μας, το βασικό ζήτημα είναι να εξασφαλιστούν εκείνοι οι οικονομικοί, κοινωνικοί παράγοντες, ώστε τα θύματα του τράφικινγκ να έχουν τη δυνατότητα να αντισταθούν και να αποκρούσουν τη βία κάθε μορφής. Δηλαδή, να εξασφαλιστεί ένα καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, αυτό στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, στην αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, υγεία, πρόνοια, στην παιδεία και τόσα άλλα. Ως προς το θέμα της πρόληψης, της βοήθειας και υποστήριξης των θυμάτων, διεκδικούμε να δημιουργηθούν κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες, υποδομές όπως ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα,
στελεχωμένες με ειδικευμένο προσωπικό, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, χωρίς εμπλοκή ΜΚΟ. Να διευρυνθεί το δίκτυο των ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες και στην περιφέρεια. Να οργανωθούν ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές από επιστημονικούς κρατικούς φορείς. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η εμπορία ανθρώπων δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την αναγκαία ενημέρωση, με την αποφασιστική καταδίκη των περιστατικών που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών θυμάτων. Οι μορφές του φυσικού καταναγκασμού που αντιμετωπίζουν τα θύματα του τράφικινγκ από τα εγκληματικά κυκλώματα, όπως οι απειλές ακόμα και προς την ίδια την οικογένεια, οι εκβιασμοί για χρέη, δεν γίνονται σε κοινωνικό κενό. Η εμπορία ανθρώπων εκδηλώνεται στο έδαφος του οικονομικού κοινωνικού καταναγκασμού που στηρίζεται στο σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για την αντιμετώπιση του χρειάζεται να ξεριζωθεί το αγκάθι αυτό της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης που ματώνει τις πραγματικές, τις σύγχρονες δυνατότητες να ζήσουμε όλοι και όλες όπως αξίζει στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ.